Σ' αρέσει. Εδώ. Ναι, μ' αρέσει. Θα το φοραγες. Εγώ. Ναι. Όχι. Γιατί. Όχι. Γιατί. Αχ, νόμιζα ότι θα πεις ναι. Τι ήθελα να σου πω. Αυτό εννοούμε. Βάλε και κανένα άλλο vintage. Δεν μπορεί δίνεται να είναι και η φωτεινή vintage, αλλά έχουν πολύ διαφορετικό στυλ παρόλα αυτά. Ναι, αλλά φανταζόμουν ότι θα το είναι άλλη σωσιά η δικιά τη. Δεν ξέρω, εγώ μπορεί να το φόραγα όλο χωρίς το γουνάκι. Ωραία, τέλεια. Και το στο μαλλί, την κορδέλα μπορεί να βάζα λίγο πιο μικρή. Εγώ προσωπικά. Mm. Τα υπόλοιπα μου αρέσουν. Τέλεια, χαίρομαι γι' αυτό. Φωτεινή, είσαι πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι καταπληκτικό αυτό το μαντό που φοράς. Του πότε είναι άραγε? Δεν είμαι σίγουρη από τότε. Είναι λίγο μπερδεμένο κι αυτό. Ναι, είναι λίγο μπερδεμένο. 30. Έχει πολλά... Όχι. Δεν νομίζω να είναι. Δεν είναι του 30 αυτό. Έχει... Παλιό είναι από αυτά που έχει αναφορές από πολλές δεκαετίες. Αυτό είναι ένα μπέρδεμα. Πρέπει να είναι του 80 κάτι αυτό. 80 να είναι... κάτι. Ναι. Αλλά ναι, είναι. Πρέπει να είναι προς το τέλος του 80 αυτό. Σίγουρα, γιατί τότε είχε και τέτοιες κουρτίνες. Μη γελάτε. Φωτεινή. Τάση δεν είναι τα παντού. Με το σαλόνι. Θυμάμαι κάτι που χτίζει μαμά μου στο σπίτι. Έχει την νυχτερίδα, έχει κάτι. Είναι λίγο μπερδεμένο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το look. Δεν ξέρω αν το κάνει εύκολα ή δύσκολα. Κανονικά. Κανονικά, ναι. Είναι πάρα πολύ ισορροπημένο. Δεν έχει φλιαρία. Είσαι πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Δεν σου πω τίποτα. Πήγαινε και πουθενά στην Ελλάδα. Θα πάω. Να δώσει κανένα παράδειγμα. Σε καμιά λέσχη εδώ. Κάτι. Να. Χαρτοπαιχτική έστω. Θα πάω αύριο. Α, έχει σημασία αυτό. Ναι, έχει. Πολύ μεγάλη, να ξέρεις. Έχει. Να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε. Αυτό έτσι πως το έκανες δεν φαίνεται όμως. Έλα που δεν φαίνεται, το καταλάβει αυτή. Καλά. 4. Wow. 41. 41. Στέλιο μου, είσαι καλά? Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Όχι μόνο, Στέλιο. Είναι φανταστικό αυτό που έχεις φτιάξει. Μπράβο, Φωτεινή. Μας εντυπωσίασες. Είναι τέλεια τα χρώματα συνδυασμένα. Ήθελα κι εγώ ένα πιο λαμπερό κολιέ. Και μου λείπει νομίζω και το καλσόν, όχι αυτό. Σε χρώμα κάτι. Και ένα μπεζ δίχτυ. Πιο μεγάλο, σαν χρώμα, σαν του παπουτσιού κάπως, αυτό το ανοιχτό το κρού, σαν της φούστας, το ανοιχτό όμως, όχι το σκούρο. Που πιστεύω ότι θα το αποζείωνε, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, θα ήταν τέλειο, αλλά να σου πω κάτι, είναι τόσο ωραίο αυτό που έχεις φτιάξει, που θα παρακάμψω και το καλσόν και θα μπορούσες να είσαι και front row σε πρώτη σειρά σε ένα fashion show. Και όχι μόνο σε fashion show. Άνετα. Και σε θέατρο. Και όχι μόνο. Πέντε.